σας ένοιαζε τα λεφτά ή τα δίνατε, ας πούμε, είστε ο άντρας που πήγαινε στη γυναίκα και λοιπά. Πολύ σωστή ερώτηση, πολύ σωστή ερώτηση αυτή είναι. Εμένα με ενδιέφερε να ικανοποιηθώ, να ικανοποιήσω αυτό που ήμουνα. Ήμουν μια φίρμα, Κώστας Βουτσάς, και είμαι ένας άνθρωπος. Και τότε εμείς παίρναμε πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Και όντως είχα μια γυναίκα, τη Θεανό, η οποία κατόρθωσε και έκανε μεγάλη περιουσία. Πολύ μεγάλη περιουσία. Και τη συνάφησε την περιουσία εκεί. Και στην Αίρικα άφησε την περιουσία μου. Και, δηλαδή, όταν ήμουν με μια γυναίκα και έπρεπε να πάω με μια άλλη, δεν έπαιρνα την περιουσία να φύγω και να πάω στην άλλη τη γυναίκα. Τα έπαιρνα και γιατί έχω τα παιδιά μου, έχω τα αυτά. Και βαλίτσα δηλαδή, μόνο και φεύγανε. Μόνο βαλίτσα, ναι, και μια. Και βαλίτσα πολλές φορές δεν έπαιρνα. Και βαλίτσα και άλλα. Ναι. Και εντάξει, περνάω πάρα πολύ ωραία τώρα. Βέβαια ήταν δυστυχία για αυτές τις κυρίες, γιατί έχουν τα χαράτσια και αυτές τις βλακίες. Ενώ εσείς έχετε ένα ενίκιο και τελείωσε. Ναι, όχι, όχι, τη βοηθάω πάλι. Βοηθάω. Γιατί κοιτάξτε, να σου πω, εσύ πάτρε, εγώ έχω προσαρμοστεί στην εποχή μου. Παίρνω, ας πούμε, μια εποχή. Ο βασικός μισθός ήταν 1.400 δραχμές, βασικός μισθός. Ναι. Και εγώ, εξαιτίας της αλήξης που μας έγινε βάστο, έπαιρνα μεροκάματο 6.000. Όταν λέτε μεροκάματο, δηλαδή παίρνατε 30 επί 6. Επί 6 την ημέρα. Την ημέρα. Παίρνατε 180.000 και την ημέρα που οι άλλοι παίρνανε 1.800 δραχμές. 1.400 δραχμές που βασικός μισθός. 1.000% πάνω. Αλλά, κοίταξε να δεις, φτάφαινε τα λεφτά. Ήμασταν τα 3 β' που λέγει ο Καραγιάννης. Βουκιουκλάκη, Βλαχοπούλου, Βουτσάς. Που φαίναμε πολύ πολύ κόσμο. Για αυτά, αλλά τώρα έχω προσαρμοστεί. Και λιγότερα λεφτά ζητάω. Και λίγο και μικρότερους ρόλους κάνω. Και το όνομά μου λέω, μα το θέλεις, βάλ το που θέλεις, το που όπως σε φέρει. Γι' αυτό και έχω πάντα δουλειά. Δεν είμαι απαιτητικός να πω, όχι, θα παίξω τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όχι, θέλω τόσα λεφτά. Κατάσταση έτσι. Όταν ήσασταν στα ντου...